Όχι, όχι, Μαρία. Μαρία, κανονικά, κανονικά. Περίμενε να το πω. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εύχομαι ολόσυγα, τόσο εσάς προσωπικά όσο στις οικογένειές σας, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα τον καινούριο χρόνο. Κληθήκατε σήμερα στην τρίτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τρία θέματα, θα σας ανακοινώσω σε λίγο. Παρακαλώ την Γενική Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Βασιλοπούλου Μαρία Κουτέλη, να ανακοινώσει τους παρόντες συμβούλους. Ωραία. Δημοτική Σύμβουλη. Βολίκα Άννα, Βουραζέρης Χρήστος, Θεοδωράκης Διαμαντής, Βιδάλης Νικόλος, Λάσκαρης Δημήτρης, Μαμάη Ανδρονίκη, Μαμάη Μαρία, Ψωμάς Γεώργιος, Πολίτου Ελένη, Τσατσομύρου Αθηνά, Αθανασίου Φραντζέσκου, Βάφουκα Σεμανουή, Βενετίκη Μαρία, Τυμιακός Δημήτρης, Βασιλοπούλου Κουτέλη Μαρία. Εκπρόσωποι κοινοτήτων, Σπέρτος Εφτά, Τοπική Κοινότητα Πηγείων, Γρηγόρας Φίλιππος, Τοπική Κοινότητα Μηταλλείου. Πρόεδρο Κοινοτήτος, Μήνας Κωνσταντίνος, Τοπική Κοινότητα Λαβρίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας διαβάζω ακριβώς όπως έχει πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του νόμου 3852, του κάθε 2010, σύγκλης του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και το άρθρο 96, παράγραφο 3, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, μετά η ματέωση των κατά τις 23/10/2017 και 24/10/2017 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις παρελθόν 1836 κάθετος 22/10/17 και 1837 23/10/17 προς 3 συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία. Σας καλούμε να προσέλθετε σε μια συνεδρίαση σήμερα 27 του μηνός, 2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα από 1 μετά μεσημεία, στην αίθουσα συνάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρων. Με τρία θέματα. Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών Δήμου Άνδρων. Δεύτερο θέμα, έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2018. Τρίτο θέμα, έγκριση έκτης αναμόρφωσης και υπολογισμού του Δήμου Άνδρων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο και το δεύτερο θέμα θεωρούνται κατεπίγοντα να συζητηθούν για την άμεση σύνταξη του προϋπολογισμού του οικονομικού κράτους το 2018. Το τρίτο θέμα θεωρείται κατεπίγον να συζητηθεί ότι η έκτη αναμόρφωση περιέχει λογιστικές τακτοποιήσεις του προϋπολογισμού του έτους 2017, οι οποίες πρέπει να τακτοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους 2017. Για το κατεπίγον και για τα τρία θέματα. Παρακαλώ. Στο πρώτο θέμα λέει αναπροσαρμογή δημοτικών τελών Δήμου Άνδρων. 12 παρά 5 μας ήρθε η σύγκληση. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το θέμα πρέπει να πάρει αναβολή. Δεν μπορούμε να φέρουμε γνώμη και να ψηφίσουμε για κάτι το οποίο δεν είχαμε σύγκληση. Άλλο σημαίνει η κυρία Σταύρου. Κύριε Πρόεδρε, επειδή εγώ δεν ξέρω κομπιούτερ και ηλεκτρονικά, τα παίρνω συνήθως με φωτοτυπίες. Ναι. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει έρθει στα χέρια μου. Οπότε δεν γνωρίζω ποιες είναι οι προτάσεις της οικονομικής, γιατί είμαι πολύ άνθρωπο και δεν συμμετείχα. Πώς θα λάβω μέρος στη συζήτηση, όταν δεν γνωρίζω τι ακριβώς είναι η εισήγηση. Ο κύριος Αθανασίου της Αξιολογίας δεν είναι. Λόγω ότι δεν έχουμε πάρει την εισήγηση, θεωρώ πρέπει να ανοίξει το θέμα. Παρακαλώ να πάμε σε ψηφοφορία. Δεν έχουμε εισήγηση, άρα λέω ότι πρέπει να αναβληθεί.
Για το δεύτερο θέμα έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2008, το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του 2018 το 22 Νοεμβρίου. Έχει περάσει 35 μέρες και το θεωρούμε ακόμα κατεπίνον. Δεν θα μπορούσε στη βδομάδα το τεχνικό πρόγραμμα να το ξαναφέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε δεν ψηφίζει. Να συμπληρώσουμε ότι στο σημείο αυτό προσήλθε ο κύριος Πέτσας Πέτρος, εκπρόσωπος κοινότητας της κοινότητας τελειώδης. Ωραία, ευχαριστώ. Η κυρία μου, Μονίκα, εδώ, ο κύριος Μπαζέτης. Το πρώτο θέμα και να ήθελα να συζητηθεί, που πρέπει να συζητηθεί γιατί είναι ο προϋπολογισμός, έχει γίνει έτσι η διαδικασία από την υπηρεσία. Θα εκτεθούμε αναπανόρθωτα γιατί. Διότι βγαίνει η πρόσκληση μετά τις 22 που δεν έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είχε το θέμα μέσα αυτό της αναπροσαρμογής τελών, έρχεται μία πρόσκληση στις 23 του μηνός που έχει για πρώτη φορά το θέμα αυτό μέσα, χωρίς να υπάρχει σύγκριση. Έρχεται δεύτερη πρόσκληση για την Κυριακή 24 του μηνός παραμονή του Χριστουγέννων, χωρίς να υπάρχει εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Έρχεται για σήμερα νέα πρόσκληση και φαίνεται καθαρά στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα αυτό ότι έχει ανεβεί σήμερα, άρα σήμερα έχει πάρει πλέον στράκα και οστά η απόφαση αυτή. Οπότε όλη η διαδικασία που τηρούμε αυτή τη στιγμή με το 1, 2, 3, 3 συνεχόμενες κατεπίδουσες, θα εκτεθούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Και να ήθελα λοιπόν να συζητηθεί για λόγους μόνο καθαρά τυπικούς και νομικούς για προστασία και δική μου και όλο το Δημοτικό Συμβουλίο, θεωρώ ότι πρέπει να αναβληθεί το πρώτο θέμα. Είναι σοβαρό αυτό. Είναι μια απόφαση που ανέβηκε στο διάρκεια πριν μια ώρα, μια μισή. Να προσθέσω κάτι. Στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός της καινούργιας χρονιάς βάση νόμου, πρέπει να έχει ψηφιστεί μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου από την Οικονομική και από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι 15 Ενδεκάτου. Και ερχόμαστε παραμονές Χριστουγέννων και παραμονής Πρωτοχρονιάς, κύριε Μίλα, να τα γράψω όπως τα λέω, και προσπαθούμε να κάνουμε αναμορφώσεις του 17 και ένα τεχνικό πρόγραμμα που ενώ το παραπέμψαμε σε νέα συνεδρίαση με διάφορες παρατηρήσεις, επανήλθε ακριβώς όπως το είχαμε και την πρώτη φορά που το αποπέμψαμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Επί τη διαδικασία, κύριε Μιδάκη. Ναι. Ο Σαββατοκύριακο. Κύριε Σωμά, κύριε Μαμάη. Και εγώ σαν πρόεδρος του Δημοσιογραφικού Συμβουλίου λέω ναι, είναι καταδίκον. Παρακαλώ. Δύο, τέσσερις. Να. Κύριε Σκάρτο, πώς θα το δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα. Η ειδική. Στο τεχνικό πρόγραμμα. Όχι, 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 να συζητηθεί το τεχνικό. Ωραία. Στο δεύτερο λοιπόν. Ένα δεύτερο. Η ίδια εκτό του κυρίου Μπουραζέρα. Δεύτερο και τρίτο, η ίδια. Όχι, χωρίς να σε αφορά. Δεν είναι κατεπήγον. Ναι, ναι. Γράφω ήδη ψήφο από το πρώτο θέμα εκτό από τον κύριο Μπουραζέρα. Γράφω έτσι. Εγώ το πρώτο, όχι, το δεύτερο και το τρίτο. Επειδή πρέπει να λειτουργήσει ο Δήμο, πρέπει να συζητηθεί. Θα σκέφτεται η απόφαση να πάρει. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, θα παρακαλέσω τη διευθύντρια τη Οικονομική Υπηρεσία, την κυρία. Κυρία Αγγέλα, να μας πει μέσα από τις διαδικασίες την εισήγηση γύρω από τα δημοτικά τέλη. Τι απόφαση πήγε η Οικονομική Επιτροπή. Το χαρακτηριστικό που καθορίζει αν τα δημοτικά τέλη θα παραμείνουν στάσιμα ή θα αυξηθούν εξαρτάται πάντα από την εισπρακτική συμπεριφορά και από αυτό που αποτυπώνει η Οικονομική Υπηρεσία βάσει των στοιχείων των απολογιστικών στοιχείων. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία λοιπόν, τα οποία έχουν αποτυπωθεί και είναι και εδώ και στη διάθεση του καθενός, βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανωδική τάση, η οποία μας αφήνει και ένα χρηματικό υπόλοιπο κάθε χρόνο, το οποίο είναι ικανοποιητικό, με αποτέλεσμα να μην προβαίνουμε σε κάποια αύξηση των τελών. Και γι' αυτό και η υπηρεσία, το μέχρι χρηματικό υπόλοιπο και σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο νομοθέτης, το μετατρέπει σε παιδικές δαπάνες ή σε ανάγκες σύμφωνα με αυτές οι οποίες έχουν πάλι αποτιμηθεί μέσα στην υπηρεσία και από εκεί και μετά το καταλήγει σε διάφορες στον 71, στον 60, όπως αυτά προβλέπει ο νόμος. Ως εκ τούτου, το συμπέρασμα είναι ότι τα τέλη παραμένουν σταθερά, απλώς στην αφορά στην υπηρεσία της ίδρευσης έχουμε κάνει κάποιες ενοποιήσεις μετά από μελέτη
και με την τεχνική υπηρεσία και με τον ειδικό σύμβουλο, ο οποίος έχει μια εμπειρία πάνω σε αυτά τα πράγματα και ειδικότερα στα θέματα της αποχέτευσης, έτσι ώστε να ευνοούνται σε κάποιες περιπτώσεις από ένα σημείο και μετά που η κατανάλωση ήταν υψηλή και έμπαινε σε άλλη κλίμακα, να μπορεί ο δημότης να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Επίσης, θα σας πω και κάτι άλλο, συγγνώμη, όσον αφορά τους βιολογικούς, οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο κόστος για τη σύνδεση, που πήγαινε με το τρέχον μέτρο, προβλέψαμε τη δυνατότητα να μπορούν οι δημότες να τα πληρώνουν τμηματικά, σε δόσεις. Υπάρχει μια ειδική μέρημνα βάση νόμου για τις οικογένειες οι οποίες είναι μονογονεϊκές και τα λοιπά, πάντα όμως όπως ακριβώς το προβλέπει ο νομοθέτης. Ευχαριστώ την κυρία Διευθύντρια. Το λόγο έχει πει κατά πραγματικότητα ο αρχηγός αξιωματικής δημοσιοποίησης, ο κ. Σαράτζη. Θα ρωτήσω, Πρόεδρε, γιατί δεν μας είπε η εισήγηση όταν μας είπε και η πρόσκληση. Να σας απαντήσω, σαν ότι είμαι άνθρωπος που δεν ξέρω πότε αυτή η εισήγηση αν έρθει, γιατί έχω προκειμένα ή κανονικά, νομίζω ότι αποτελούμε ένα δημοτικό συμβούλιο. Ωραίο. Τώρα για να κρίνουμε κάτι, νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε αν είναι τροχολογισμένα ή όχι η εισήγηση τη οικονομική υπηρεσία. Μην ξεχνάτε ότι σε ένα Δήμο συμβαίνουν πάρα πολλά σε όλου του Δήμου, όχι μόνο το Δήμο του δικό μα. Κάποτε θα καθυστερήσουμε, κάποτε θα είναι πιο νωρί οι αποφάσει κλπ. Τέλο πάντων, το θέμα αυτό είναι και στο πλάσιο σημείο. Ακόμα και εσά, κύριε Πρόεδρε, που προετρέπετε σήμερα, δεν έχετε στα χέρια σα, δεν έχετε μελετήσει καν τη εισήγηση. Και πώ το τόνο προετρέπετε. Για να σας διευκολύνω, γιατί η πείρα μερικές φορές δεν καλύπτει τις ανάγκες και όλοι έχουμε πείρα στα δημοτικά, γιατί ασχολούμαστε χρόνια, τουλάχιστον μία μέρα πριν το Συμβούλιο, ανεξαρτήτως πότε δόθηκε η πρόσκληση, πρέπει οι σύμβουλοι να έχουν τις εισηγήσεις στα χέρια τους για να μπορούν να τοποθετηθούν. Επειδή έχω προσφύγει και έχω κάνει καταγγελίες και έχει χαρτί από την αποκεντρωμένη, η οποία είναι η προϊσταμένη αρχή και η οποία μιλά ξεκάθαρα ότι τουλάχιστον μία μέρα πριν πρέπει να έχουμε τις εισηγήσεις. Εσείς πώς κρίνετε τώρα με την πείρα που λέτε πως έχετε ότι σήμερα μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι για το οποίο δεν έχουμε πάρει στα χέρια μας κανένα χαρτί και είναι και αντίθετο με τον νόμο γιατί δεν έχετε τουλάχιστον μία μέρα πριν. Είναι θέμα πείρας ή θέμα νόμιμης τάξης. Γιατί εδώ δεν ήρθαμε να δείξουμε τι πείρα έχει ο καθένας. Ήρθαμε να τοποθετούμαστε πώς θα προηγήσουμε το νησί, αλλά πάντα στα πλαίσια της νομοθεσίας. Μία μέρα πριν, αλλά μας τα δίνατε το πρωί στις 8, στις 9. Εγώ δεν το έχω καν στα χέρια μου, γιατί δεν έχω την ευχαίρεια της γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δεν μιλάμε για πείρα λοιπόν, μιλάμε για νομιμότητα. Εμείς είμαστε στο αυτοκίνητο να πειράμε την εισήγηση, δύσκολο να είναι. Να σας απαντήσω και για συνάδελφος. Νομίζω ότι είμαστε ένα δημοτικό συμβούλιο εδώ, και ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε κι εμείς το Δήμο να προχωρήσουμε αυτά τα μπορεί από λάθος και από παράδειξη να μην σας ήρθε η εισήγηση λόγω φόρτα εργασίας και να μην κερδίσει πίσω από το νομίζω ότι είναι θέμα εσύ να κρίνετε αν θέλετε να το ψηφίσετε ή όχι. Λοιπόν, τελειώσατε. Αυτή η απόφαση αναπροσαρμογής δημοτικών τελών, που είναι την ουσία του πράγματος, στην ουσία είναι πολύ πιο σοβαρή ακόμα και από τον προϋπολογισμό. Εδώ είναι η εικόνα πραγματικά πώς θα πορευτεί ο Δήμος το 2018. Είπα και από την αρχή ότι αυτό δεν πρέπει να συζητηθεί το θέμα, διότι πάσχει από όλες τις πλευρές. Η απόφαση αυτή έπρεπε ήδη να είχε έρθει σαν εισήγηση από το Συμβούλιο που είχατε καλέσει το Σάββατο. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς, είτε είναι υπηρεσιακοί παράγοντες είτε δεν είναι, δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα
του θέματος που συζητούμε. Και αντί να έρθουν και να προστατεύσουν αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν είναι όλοι λογιστές, δεν είναι όλοι οικονομολόγοι, δεν έχουν όλη την πείρα και τη γνώση, δεν έχουν ασχοληθεί τόσο με την απόφαση αυτή, γιατί δεν τους δόθηκε το δικαίωμα να ασχοληθούν με την απόφαση αυτή, ούτε καν να την κάνουν ανάγνωση. Κάποιοι λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν έχουν καταλάβει ακόμα τη σοβαρότητα αυτού του θέματος, ότι βάζουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Αυτό είναι σίγουρο, διότι όταν πάει αυτή η απόφαση στην αποκεντρωμένη, δεν υπάρχει περίπτωση να εγκριθεί. Θα πρέπει λίγο να συνειδητοποιήσουμε τι κάνουμε, που δουλεύουμε και ότι ο Δήμος δεν είναι, να με συγχωρήσετε για την έκφρασή μου, ούτε μαγαζί καθενός, ούτε έχει κανένας δικαίωμα να το καταντήσει καφενείο. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε μια εικόνα, μπορεί να είναι ένα είδημο Δημοτικό Συμβουλίου, και καλούμαστε να αποφασίσουμε για κάτι το οποίο ούτε καν είχε αναρτηθεί στο διάδια πριν μια μισή ώρα. Είναι τραγικό. Δεν θα ψηφίσω αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ τον κύριο Συνάδελφο. Κύριε Συνάδελφο, δεν πάμε σε ψηφοφορία. Παρακαλώ, κύριε Δωδάκη. Ναι. Κύριε Σωμίρα. Κύριε Πολίτη. Κύριε Λάσκαρη. Κύριε Δανασίου. Όχι, ναι. Κύριε Αντίκη. Όχι. Κύριε Μαρία. Κύριε Σωμίρα. Περίμενε, γιατί βιάζεσαι. Καλά. Λοιπόν, όχι γιατί δεν είχα την εισήγηση και όχι γιατί στη δύσκολη περίοδο που περνούν οι δημότες δεν υπάρχει καμία μείωση σε κανένα δημοτικό τέλος από όσα είπε η προϊσταμένη και από όσα άκουσα. Χρειάζεται να πω μια συμβούλα από τα χρόνια που γράψω. Ναι, ναι. Κύριε Μαμάη. Για τους λόγους που είπε η κυρία Βασιλοπούλου, συμφωνώ και εγώ. Το ίδιο και εγώ. Τους λόγους που είπε η κυρία Βασιλοπούλου. Όχι για τους λόγους που προανέφερα και γιατί δεν μου δόθηκε καν το δικαίωμα να έχω απόφαση. Οπότε γίνεται κατά την ψηφία το πρώτο θέμα. Κύριε Συνάδελφε, πάμε στο δεύτερο θέμα. Έκρηξη τεχνικού προγράμματος έως το 2018. Γιατί καθυστερήσαμε 35 μέρες να ξαναέρθει το τεχνικό πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και γιατί δεν έγιναν αλλαγές που να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα στο τεχνικό μας πρόγραμμα. Κύριε Δασίου, τι να σας πω. Νομίζω ότι δεν ψηφίζει ότι σε 2-3 συνεδριάζει. Σε 2-3 συνεδριάζει. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Θανασίου, όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, ξέρετε πολύ καλά και εσείς ο ίδιος ότι το συντάσσουν οι πρόεδροι των τοπικών. Τα χρήματα είναι ελάχιστα. Όταν ήταν αναπτυξιακό χαρακτήρα, τι εννοείται δηλαδή. Πήγε η Δήμαρχε, θα μπορούσε κάτι να χρησιμοποιήσει ένα μέρο τη Σάντα Κατσίου και ένα μέρο τη Σάντα Γαβρίου για το βιολογικό και τα δίχτυα του Ιδρούσα. Το οποίο κάνετε ούτε πολιτικέ δέντρε. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθο. Έχει γίνει κανονικά. Κύριε Δούλα, σα παρακαλώ, δεν είναι δεν θα μιλάτε όταν σα δίνω. Α, δεν θα πάρω το λόγο. Κύριε Δούλα, κάτι δεν χρειάζεται για δύο λόγου. Πρώτα, το Δημοτικό Συμβούλιο και λόγω των ημερών θα ήθελα να είστε λίγο πιο ευγενείς. Σας λοιπόν, σας απαντάω σαφέστατα. Το τεχνικό πρόγραμμα συντάσσεται από τους προέδρους των χωριών και των τοπικών. Όσον αφορά τον αναπτυξιακό χαρακτήρα, υπάρχουν τα χρήματα αυτά τα οποία θα μεταλλευθούν τον επόμενο χρόνο για τον βιολογικό της Ιδρούσας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και θα προχωρήσει κανονικά ο βιολογικός και της Ιδρούσας. Πείτε μου άλλο αναπτυξιακό που δεν έχει γίνει. Μετά από 3 χρόνια που δεν έχει κάνει τίποτα, Δημαρχέ, μετά από μια απόφαση που στείλει η εταιρεία προ το Δημοτικό Συμβούλιο και ποτέ δεν έχει διαβαστεί. Επειδή δεν είναι ώρα να κάνουμε παραθυνολογία και δεν σα συμφέρει για ποιο λόγο απετάχθηκε το έργο, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά πότε απετάχθηκε το έργο και για ποιο λόγο. Μην κάνουμε λοιπόν παραθυνολογία, δεν σα συμφέρει. Εντάξει. Δεν σα συμφέρει, κύριε Θανασίου. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα. Ας ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα όσοι θέλετε. Πείτε τις παρατηρήσεις σας μήπως πραγματικά και βοηθήσετε στην όλη διαδικασία. Αλλά από εκεί και πέρα τέτοιου είδους παρατηρήσεις και καταγγελτικού και καταγγελτικό λόγο θα έλεγα δεν σας συμφέρει να τον έχετε. Η κυρία Βασιλοπούλου έχει το λόγο. Κύριε Δημαρχέ, δεν έχει τι μας συμφέρει. Ο καθένας όταν τοποθετείται έχει την ευθύνη των όσων λέει.
δεν θεωρώ ότι εδώ είμαστε να δούμε τι μας συμφέρει και τι μας συμφέρει και τι δεν μας συμφέρει. Είμαστε να εκφράσουμε την άποψή μας, να πούμε τις παρατηρήσεις μας. Όσοι καταλάβουν, κατάλαβαν. Όσοι δεν καταλάβουν, το ίδιο κάνει. Και θα κρυθούμε από αυτούς που μας ακούν ή από αυτούς που τα διαβάζουν. Η παρατήρηση πρώτη του κ. Αθανασίου είχε να κάνει με το αν μπήκε ως ενδοβιολογικός σιδηρούσας. Αυτό όταν θα διαβαστεί η επιστολή των ανθρώπων έχει που έχουν κάνει διάφορες παρατηρήσεις, θα το κρίνουμε. Έκανε μια παρατήρηση. Ωραία, μην μιλάνε να ανεβάζουμε τους τόνους και επίσης όταν μιλάνε κάποιοι σύμβουλοι και θέλουν κάποιοι άλλοι να μιλήσουν, να τους δίνουν το λόγο. Δεν θα μπαίνουν σκύλο, ούτε θα ειρωνεύονται. Πιστεύω να είμαι κατανοητή. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Το τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άμβου έχει περάσει ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο έχει 13 πράγματα και φτάνει στα 60,056,45 αυτά που αναλογούν στη χώρα για τις άκρα. Κοιτάζοντας το τεχνικό πρόγραμμα που έχει έρθει, μόνο 4 από αυτά έχετε συμπεριλάβει και τα έχετε βγάλει τα υπόλοιπα και έχετε βάλει κάποια άλλα. Έχει συμφωνήσει η τοπική κοινότητα στο ότι αφαιρέσατε, ας πούμε, κατασκευή, τοποθέτηση βαρών προστασίας οδικού δικτύου, συντήρηση, κατασκευή ξύλινου προστατευτικού κλειδώματος και ξύλινου διαφυγιού λιβαδίου παραπορτίου, συντήρηση, επισκευή πινακίδων σήμανσης και μεταλλικών βαρών, εργασία συντήρησης οδικού δικτύου. Αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα που καλούμαστε τώρα να ψηφίσουμε, γιατί ξεκινήσατε λέγοντας ότι εισηγούνται οι τοπικές κοινότητες στη δική μας, γιατί για αυτή μπορώ να έχω άποψη, από τα 13 έχετε συμπεριλάβει 4 και επίσης σε αυτό που μας έχετε δώσει, εδώ που λέει μελέτη ανέγερσης κτηρίου παιδικού σταθμού χώρας Άνδρου, τα 2000 που είχαμε ξαναπεί, είχατε βάλει δίπλα ότι υπάρχουν και 50.000 κάποια αποκατοικά. Στο καινούριο που μας έχετε δώσει δεν υπάρχουν. Στη μελέτη ανέγερσης κτηρίου δημοτικού σχολείου χώρας Άνδρου είχατε προβλέψει αποκατοικά 74.400. Στο καινούριο δεν υπάρχουν. Θεωρείτε δηλαδή ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με το πρόγραμμα που μας έχετε καταθέσει, εάν δεν έχει ενημερωθεί η τοπική κοινότητα και αν δεν συμφωνεί με τις αλλαγές που κάνατε. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Από όπου θέλετε. Έχουμε μιλήσει με την τοπική κοινότητα και συμφωνούν πλήρως. Μίλησα και εγώ και έχω μιλήσει με δύο συμβούλους. Συμφωνούν πλήρως. Δεν έχετε μάλλον υπολογίσει τα 43.000 που χρωστάει ο Δήμος για τα έργα που έχουν γίνει με τα τυχεία. Εντάξει. Και μπήκαν και έργα. Ναι, αυτά συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα. Ακριβώς. Έπρεπε λοιπόν αυτό οπωσδήποτε να γίνει. Έπρεπε αυτό οπωσδήποτε να γίνει. Τα υπόλοιπα περισσεύονται 18.000 ευρώ περίπου και τα έχουμε καταλήξει σύμφωνα και με την τοπική. Τα έχουμε βάλει όπως τα έχουμε βάλει. Με την τοπική. Όσον αφορά τον παιδικό σταθμό. Συγγνώμη, με την τοπική είναι 5. Εγώ μίλησα με τους 2, την κυρία Ουρανία δεν είχα βρει, οι οποίοι μου είπαν ότι δεν έχουν ιδέα. Τέλος πάντων, σας ενημερώνω και σας λέω αυτό και τα πράγματα είναι όπως σας τα λέω. Πειράζεται. Δεν είχαν υπολογίσει τα τυχεία. Συγγνώμη, πειράζεται να αμφισβητήσω. Γιατί είναι 5, μίλησα με τους 2. Μου είπατε και σας απαντάω. Φυσικά και σας είπα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αμφισβητείτε. Δεν έχουμε να αμφισβητήσουμε. Μα και το όχι που λέτε αμφισβήτηση είναι, θεωρώ. Δεν είναι όχι για το όχι, είναι αμφισβήτηση. Δεν είναι το όχι σαφώς. Για το όχι. Όταν λέω κάτι από... δεν το λέω για να το λέω, αλλά έχει νόημα. Από εκεί και πέρα, του παιδικού σταθμού και του σχολείου του δημοτικού έχει μπει στον προϋπολογισμό και είναι, θα είναι αποτακτικά. Δεν το έχετε συμπεριλάβει στο τεχνικό πρόγραμμα, αυτό παρατήρησα. Ναι, θα είναι αποτακτικά στον προϋπολογισμό. Μόνο. Θα είναι αποτακτικά, αλλά δεν θα έχει. Διότι τα χρήματα αυτά θα τα πάρουμε από το πρόγραμμα του ΤΟΥΠΟΥΔΟΥ. Από το Ταμείο Παραγωγικών και Δανείων. Μάλιστα. Εντάξει. Επίσης. Απλά δεν έχει ανοίξει ακόμα και έχουμε ήδη δέσμευση να μας τα δώσουν και θα τα βάλουμε τα χρήματα. Επίσης, παρατηρώ και αν κάνω λάθος διορθώστε με, στη ΣΑΤΑ παλαιότερων ετών, επισκευή δημοτικών κτηρίων τοπικής κοινότητας Γαβρίου ήταν 1.240, τα κάνατε 7.200. Έχετε αλλάξει αυτό. Συν, δεν ξέρω αν το παρατήρησα σωστά,
Όχι, μου γράφουν ότι έχουν εξοφληθεί τις μεταστρώσεις τοπικής κοινότητας φορτίου, έχουν εξοφληθεί και αφαιρούνται. Και βάζετε και ένα για τις υπηρεσίες καταγραφής. Η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συντηρήσεις επισκευές σχολικών κτηρίων ήταν 132.000 και σε αυτό το πρόγραμμα είναι 130. Έχει αλλάξει κάτι? 132. Προφανώς έχει βρεθεί έκταση. 132 είναι. Σε αυτό που έχουμε είναι 130. Στο καινούριο. Ναι. Απλά σημειώστε το. Είναι πιο λίγα κανονικά γιατί έχει δοθεί και εκτός. Ναι, θέλω να πω στο παλιό ήταν 132.000, το νέο είναι 100.000. Γιάννη, το έχω πει στη λίγη. Απλά για σημείωση. Το σημείο αυτό είναι και ο σύμβουλος κύριος Κόρδος Ιάκωβος. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι σε σχέση με το τεχνικό πρόγραμμα που ήρθε στις 22 Νοεμβρίου, βλέπουμε ικανοποιήσει ότι αρκετές παρατηρήσεις που είχα κάνει και τις είχα στείλει στην οικονομική υπηρεσία, αρκετές από αυτές, όχι όλες, έχουν διορθωθεί. Όπως έπρεπε δηλαδή να διορθωθεί, είναι δικό μου θέμα. Τώρα, το τεχνικό πρόγραμμα είναι χωρισμένο από ό,τι κατάλαβα σε 4 τμήματα. Στα νέα έργα που θα γίνουν με το 18, στα έργα που είναι συνεχιζόμενα, στα επιχορηγούμενα και στις προγραμματικές. Έτσι. Σχετικά με τα έργα που έρχονται από το παρελθόν, δηλαδή από το 17, είχα κάνει ερωτησούλες τις οποίες έχω και τώρα και θέλω να με βοηθήσεις σε αυτό. Σε όλα τα μικρά τα έργα, σε παρένθεση μικρά, που είναι 7.200 και τα... Καλώς, δεν μπαίνει όλο το ποσό, γιατί μετά τι κάνουμε τεχνική υπηρεσία και μένει λιγότερο, 100 ευρώ, 200, 300, 500. Αυτά όλα, ρωτώ, λέω, μένουν αδιάθετα. Άρα αυτά, μήπως ήταν καλό να τα μαζέψετε, γιατί έτσι μένουν. Λίγα. Εγώ έκανα ένα πρόχειρο υπολογισμό και μένουν 5.000. Μπορούμε να κάνουμε ένα νέο έργο. Ένα που ήταν τακτικά, το κάναμε σάτα. Ναι, λέω, άλλο λέω. Λέω ότι τα περισσεύματα από κάθε έργο, αν τα μαζέψουμε όλα, γιατί έτσι είναι ερωτήσουμε περισσότερες σε αυτό το κομμάτι, μπορεί να προέρχεται ένα νέο έργο που δεν έχει μπει αυτό ακόμα. Αυτό κάναμε. Ήτανε τακτικά και το κάναμε σάτα, ένα από τα... Εντάξει. Το έχω δώσει πάντως σαν εξήγηση. Λέω. Εντάξει, οκ. Ήταν κάτι τακτικά και το κάναμε σάτα. Ναι, για το 17. Λοιπόν, θα επαναλάβω, για να το καταλάβουμε όλοι. Όλα τα περισσεύματα από την ήδη εκτελεστή σάτα του 17 ή και από αυτήν που θα έρθει στο 18 να εκτελεστεί, εάν τα μαζέψει όλα η υπηρεσία, αυτά τα κομινάρια, τα μικρά, φτάνει να βγάλει ένα νέο έργο. Με αυτό το έχουμε κάνει. Εντάξει, λοιπόν. Άλλο θέλω να πω σε ερώτηση και μετά θα τοποθετηθώ. Υπάρχει ένας κωδικός μελέτη ανέγερσης κτηρίου παιδικού σταθμού χώρας Άρα. Ναι. Ο 1574-118. Αναφέρεται σε αυτό το πίνακα στα καινούργια έργα του 18. Μάλλον στον πίνακα με τα συνεχιζόμενα έργα είχε 2.000 από το 17. Ναι. Έτσι. Τον αναφέρεται λοιπόν με αυτόν τον κωδικό στο 17, το συνεχιζόμενο. Έρχεται τώρα η υπηρεσία και βάζει για το 18 άλλα 2.000 από τη σάτα του 18 και άλλα 54 και άλλα 50.000 από τακτικά. Έχουμε λοιπόν ένα κωδικό στην ουσία για αυτό το έργο, ο οποίος φτάνει 54.700 κοντά, έτσι. Ναι. Ρωτώ την υπηρεσία. Είναι σωστό έτσι όπως γίνεται? Μήπως πρέπει να αλλάξει η ονομασία του κωδικού, να δημιουργηθεί κάποιος άλλος κωδικός? Γιατί έχουμε ένα κωδικό που έρχεται από το 17 μόνο με σάτα. Αφορά το ίδιο πράγμα όμως. Ναι. Έχουμε ένα κωδικό που έρχεται από το 17 μόνο με σάτα και σε αυτόν τον ίδιο κωδικό πάμε στο 18 και προσθέτουμε και σάτα του 18 νέα σάτα και τακτικά. Μήπως λέω αυτός ο κωδικός θα έπρεπε να αλλάξει λίγο ονομασία και αν δεν μπορεί να πει ένας άλλος. Δείτε το. Συνεχίζω.
Εντάξει, λέω το τυπικό, γιατί είχα ζει ως αντιδήμαρχος πολλά προβλήματα μέσα στην προγραμματική, μέσα στην μηχανογράφηση. Υπάρχει ένα μικρόφωνο, θα το λύσουμε αυτό. Λοιπόν, θα λυθεί αυτό. Ωραία. Να πω επίσης. Υπάρχει ένας κωδικός που είναι για την προμήθεια υλικών, συντήρηση και επισκευής λοιπόν εγκαταστάσεων υποδομικά υλικά, το 2017. Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2017, ο 20-66-62-001, αυτά σας τα είχα πει και στο προηγούμενο, αλλά σας έφυγα, δεν το λέω. Λοιπόν, είχε διαθέσιμο 5.600 στο πρόγραμμα του 2017. Τώρα ξαφνικά σε αυτό το φέρνουμε σαν συνεχιζόμενο με 6.000. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Ό,τι έχουμε στο τεχνικό του 2017, αυτό πρέπει να μεταφέρουμε στο 2018. Δείτε το, είναι λάθος. Έτσι. Ο κωδικός. Να έχω γράψει αυτά. 25-71-31-10. Προμήθεια δηλών ίδρυψης σαν τα 2017 για την τοπική κοινότητα Μεσαριάς. Ενώ στο τεχνικό πρόγραμμα... Αντιλιών ίδρυψης. Ναι, ναι. Το έχω γράψει το 25-71-31-10. Ενώ στο τεχνικό πρόγραμμα του 2017 είχε 4.000 ευρώ, εδώ έχει μεταφερθεί σαν συνεχιζόμενο 1.580. Και ρωτώ, ο λόγος είναι ότι πιστεύετε ότι θα εκτελεστούν ή εκτελέστηκαν μέσα στο 17 τα υπόλοιπα ή το έχετε ξεχάσει να το συμπεριλάβετε. Έχουν εκτελεστεί. Μήπως θα πας έτσι, είναι σημαντικά θέματα και τα πρέπει να τα δείτε, έτσι. Ας συντάξω, θα σας υπόψω λίγο. Θα έρθω, θα έχω εδώ. Θα τα δώσω στη γραμματεία εδώ να τα... Κύριε Μάλλοντα, αυτή τη στιγμή συζητάμε τις πιο σπουδαίες αποφάσεις για την πορεία του 18. Αν πιστεύετε ότι δεν πρέπει να τα ακούσει το Δημοτικό Συμβούλιο τις παρατηρήσεις που κάνω, να διακόψω όποτε θέλετε. Είναι γραμμένο εδώ. Εγώ δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Το να το λέτε το κωδικό, δεν το θυμάται μετά πρέπει να το κάνω. Ωραία, μα δεν τον είπα το κωδικό. Λέω ότι θέλετε να το να σταματήσω. Θέλετε να σταματήσω, να σταματάω. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Προσπαθώ να βοηθήσω όπως προσπάθησα και πριν. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει ένας κωδικός που δεν λέω το κωδικό γιατί πειράζει τον κύριο Πρόεδρο. Προμήθεια μπετών, οπλισμού, για το μητάρι. Αυτό τι έχει εκτελεστεί το έργο. Θα τα δούμε όλα μετά, συγκεκριμένα. Ωραία. Προχωράω, υπάρχουν πολλά αργά και έτσι είναι μικρά πασά. Δείτε τι θα τα κάνετε να βρείτε κάποιο έργο. Μόνο ερωτήσεις θα κάνω τώρα και πάω τώρα στο κομμάτι το... Καινούριο. Δεν έχω καμία ερώτηση εδώ για το καινούριο, μόνο παρατηρήσεις θα τις πω μετά. Λοιπόν, πίνακα ΣΕΣΠΑ. Ερωτήσεις. Προσέξτε εδώ γιατί είναι επιχορηγούμενα τα προγράμματα και αν έχει γίνει λάθος, θυμάμαι πέρυσι τον προϋπολογισμό, στο τσάτ προλάβαμε. Θα μέναν απλήρωτοι άνθρωποι και θα ταλαιπωριόμαστε. Κωδικός 63-73-41-1. Κατασκευή, εγκατάσταση, επεξεργασία λιμάτων και αγωγού διάσταση του λιμάτων Χωρασάνη. Στις 22 Νοεμβρίου είχε υπόλοιπο διαθέσιμο 192.223,54. Εσείς αναφέρετε ότι πάει συνεχιζόμενο 94.600. Τεράστια διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά θα εγκαλματοποιηθεί ή εγκαλματοποιήθηκε μέσα στο 17 ή έχετε κάνει λάθος υπολογισμό. Προσέξτε, είναι σοβαρό. Έτσι. Το στείλετε έτσι κάτω. Ο κωδικός 63-73-41-3. Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την πράξη κατασκευή εγκατάσταση επεξεργασία λιμάτων. Στις 22 Δεκάτου το υπόλοιπο ήταν 0. Πώς συμπεριλαμβάνεται ένα έργο με υπόλοιπο 0. Έχει έρθει νέα κατανομή και δεν την έχουν ψηφίσει αναμόρφωση που έχουν ξεχάσει. Θα τα δούμε μετά. Ναι, μισό λεπτό. Φαίνεται ένα πρόγραμμα να ψηφιστεί. Άλλος κωδικός. 62-71-32-1. Ενδεικτικές παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. ΑΠΕ. Στις 22 Δεκάτου είχε υπόλοιπο 62.000. Εσείς αναφέρετε 73.438. Γιατί, έχει έρθει νέα κατανομή. Ναι. Ψηφίστηκε στην αναμόρφωση. Θα κλείσει το έργο και όμως 39 Δεκάτου, δεν έχει αποκλειστεί. Okay, εντάξει. Άλλο είναι στο τεχνικό του 17, άλλο μεταφέρεται χωρίς ψηφισμένη κατανομή. Προσέξτε το, χωρίς ψηφισμένη κατανομή. Κωδικός 62-74-13-1. Μελέτη χιτή. Είχε υπόλοιπο διαθέσιμο στις 22 Νοεμβρίου 125.000. Εσείς αναφέρετε 75 τώρα. Έχει εγκαρματοποιηθεί. Γιατί μεταφέρετε λιγότερο. Έχει εγκαρματοποιηθεί τα 125. Έχει μία απόβλεψη από την περιφέρεια.
αλλά όπως ξέρετε με τα γνωστά προβλήματα, το μείωσα από ποσό που ήταν προϋπολογίσει και θα μείνει το 50%. Κυρία Διευθύντρια, συγγνώμη, αλλά είστε εκτός τόπου και χρόνου. Σας λέω, το τεχνικό πρόγραμμα του 17 συμπεριλάμβανε στις 22 Νοεμβρίου 125.000. Άρα σημαίνει ότι είχαν γίνει κατανομές για να συμπεριλαμβάνεται. Τώρα μεταφέρεται ως συνεχιζόμενο 75.000. Και επαναλαμβάνω την ερώτησή μου. Έχετε ενταγματοποιήσει τα υπόλοιπα ή έχετε κάνει λάθος μεταφορά? Μη μου λέτε τα δεν είναι το ποσό, αφού είχαν γίνει κατανομές και ήταν 125.000 κατά κατανομή. Τώρα μεταφέρεται 75. Μήπως έχει ενταγματοποιηθεί? Εκεί ναι, το δέχομαι, σας λέω. Προσέξτε μην έχετε κάνει λάθος, γιατί δεν μπορεί να πληρωθεί μετά ο άνθρωπος. Το τεχνικό πρόγραμμα, ξέρετε, δεν το συμβάσκει. Καλά. Ο κωδικός 6273-41-1, αποκατάσταση χαρτά και εξοπλισμό διακίνησης στερεών αποκτήτων. Στις 22 Νοεμβρίου έχει υπόλοιπο διαθέσιμο 53.418. Δεν το είχε αναφέρει καθόλου στο τεχνικό το έργο αυτό. Ενταγματοποιήθηκε. Κατάσταση χαδά. Ναι. Κλείνει και όμως. Εντάξει. 62-73-33-1. Τελευταίος από τα προηγούμενα. Θησέας. Αισθητική αναβάθμιση για τη χώρα. Υπογειοποίηση. Στις 22 Νοεμβρίου είχε ποσό 100.000. Δεν το αναφέρετε καθόλου στο πρόγραμμα. Έχουμε κάνει συνεννόηση με τη ΔΕΗ. Τι απάντηση είναι αυτή? Από τα 100.000 δεν εφαίρεται τα 100.000 του θυσία στο καινούργιο τεχνικό. Δείτε το, λάθος. Συνεννοήσεις, ό,τι και να έχουν γίνει, τα λεφτά δεν κάθηκαν. Είναι στο ταμείο, 100.000. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω ερωτήσεις. Και θα κάνω μετά μια τοποθέτηση. Το λόγο έχει ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Γαβρίου. Έχω να σας πω για το τεχνικό πρόγραμμα. Από μέρος μου, εμείς οι τοπικοί γνωρίζουμε τα μικροπροβλήματα που έχει το κάθε χωριό μας, δηλαδή και ειδικά το δικό μου χωριό. Όταν μας στερήσετε αυτά τα λίγα θυματάκια προηγουμένως, δεν είχα άποψη να ερευνηθώ το έργο. Απλώς έκανα αποφασμούχη ότι είπα, λέω, αυτά τα λίγα χρήματα, εάν μας στερήσετε, πώς εμείς θα κλείσουμε τις εισόδους. Το προηγούμενο πρόγραμμα κλείσαμε τις εισόδους του σχολείου του Γαβρίου. Εάν δεν είχαμε τα χρήματα αυτά, δεν μπορούσαμε να δούμε αυτές. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εμείς το γνωρίζουμε καλύτερα από εσάς τους συμβούλους αυτά τα λίγα χρήματα. Εάν τα πάρετε τα μισά και τα βάλετε στο βιομηχανικό, όπως είπαν οι Ολυμπιακοί, εμείς αυτά τα λίγα θα μείνει, δεν θα έχουμε ούτε τις τρύπες να κλείσουν από την άσφαλτο και γενικά τα μικροέδρα που θέλουν. Αυτό ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή δεν έχω άποψη, το τεχνικό πρόγραμμα που το βάλετε εσείς είναι ακριβώς το ίδιο μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα που σου σήμερα. Το έχετε τσεκάρει, το έχετε τσεκάρει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος άλλος θέλει να μιλήσει από τους τοπικούς συμβούλους? Κανένα. Λοιπόν, για τα συνεχιζόμενα έργα, λοιπόν, τοποθετήσεις. Ο κωδικός 25-71-31-12, προμήθεια αντιλίων και κάτι άλλο, έχει εκτελεστεί. Και δεν υπάρχει διαθέσιμο. Άρα δεν μπορεί να εγγραφεί ως συνεχιζόμενο έργο από το τεχνικό του 17. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν είναι ερώτηση. Ο κωδικός 25-71-31-12 που τον επαναλάβετε από το 17 πρέπει να φύγει διότι το έργο έχει εκτελεστεί. Δεύτερη παρατήρηση. Ο κωδικός 20-73-12-1 που είναι η κατασκευή πλατφόρμας για το δεματοποιητή και επίσης η υδρογεωλογική μελέτη, που είναι 10.996, παρόλο που είναι αποκαρτικά, πρέπει να συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Άνδρου. Για την αναφορά που κάνει η υπηρεσία. Γελάτε, κυρία Χάπια, σας φαίνομαι αστείος? Σας φαίνομαι αστείος? Γιορτινές μέρες είναι το... Α, σας φαίνομαι αστείος, γελάστε να μου σου φέρετε. Έτσι, να κάνω και μορφασμούς, να γελάτε περισσότερο. Λοιπόν, τώρα, κάνει μία αναφορά υπηρεσία στον κωδικό εσόδων και αναφέρει το 51-22, κωδιότησε το 51-29, μετά τη σωστή παρατήρηση της κυρίας Βασιλοπούλου, θυμάμαι, και βάλετε το 51-22. Για μένα, προσωπικά, μην βάλετε καθόλου το κομμάτι των εσόδων να στείλουμε την απόφαση στην αναπτυξιακή, στην αποκεντρωμένη. Γιατί? Γιατί το τεχνικό πρόγραμμα του 17 δεν συμπεριλάμβανε μόνο σάτα,
συμπεριλάμβανε και τακτικά. Τα τακτικά, Στέλλα μου, σου αγαπάω πάρα πολύ, διαβάστε τα τακτικά. Δεν μπαίνουν σε αυτό το κωδικό που είναι για τα έργα, Στέλλα. Μπαίνουν ή στο 51-12 ή στο 51-13. Το τεχνικό έχει και τακτικά μέσα. Δεν μπορείς τα τακτικά να τα βάλεις στο 51-22. Μην το βάλετε καθόλου την πηγή εσόδου. Πρόβλημα θα δημιουργήσετε, παράκαλο θα κάνετε. Θέλετε να το αφήσετε έτσι. Αφήστε το έτσι. Και επαναλαμβάνω γιατί. Έχουμε τακτικά. Τα τακτικά δεν πάνε στο 51-22. Δεν είναι εξειδικευμένα χρήματα. Είναι τακτικά του Δήμου. Και πάνε στο 51-12-51-13. Η απαγκεντρωμένη ας το γράψει αν το θέλει αυτό. Είπε ότι δεν της άρεσε πέρσι όπως ήταν και ας το γράψει. Φέτος. Να είστε εσείς κατοχυρωμένοι. Πάμε τώρα στις παρατηρήσεις για το νέο πρόγραμμα στην ουσία, έτσι. Και λέω, στην ουσία έχουμε καθυστερήσει ένα μήνα και το μόνο που έχει από το 22 Νοεμβρίου είναι η μελέτη για τον παιδικό σταθμό και το δημοτικό σχολείο που βάλετε πολλά τακτικά. Αυτό είναι μια αλλαγή από τις 22 Νοεμβρίου που πραγματικά έχουν μπει εδώ πέρα, έτσι. Τώρα, επιγραμματικά τα λέω, θα έχω γράψει κιόλας. Μου αφήσατε πάλι έξω και όχι επειδή είμαι από το Κόρτι, αλλά ένα έργο πνοής θα κάναμε στο Κόρτι και θα ήταν δικό μας 100%. Δικό μας, γιατί λέω δικό μας γιατί έχουμε εκλεγεί με την παράταξη που τώρα μπορεί να εξυπηρετήθηκα, το μόνο δικό μας. Όλα τα άλλα κάνουμε συντήρηση. Τεράστια προσπάθεια για το κτίριο έλεγε ο Δήμαρχος και την γνωρίζει προσωπικά, διότι το κτίριο κακώς, πρέπει να λέμε την αλήθεια, κακώς είπαν κάποιοι ότι είχε τελειώσει και εμείς δεν κάναμε τίποτα, σαν νέα δημοτική αρχή. Όχι, το κτίριο το παραλάβαμε στα μπέτα. Στα μπέτα και ήμουν δίπλα. Λοιπόν, εδώ δεν πρέπει να είναι αυτό. Συγγνώμη, Μαρία, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν υπάρχει μέσα το απογοητευτικό του λογού. Γιατί παιδιά το βγάλατε? Το απογοητευτικό του λογού που είναι 800 μέτρα, που είναι δημόσια υγεία, που το έχουμε υποσχεθεί, που είναι ένα έργο πνοής για τον τόπο και θα ήταν ένα έργο... Συγγνώμη λίγο, να τελειώσω, είναι και άλλο. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να βγει. Αυτό πρέπει να το βάλετε με τακτικά να μπει το έργο και εδώ είναι, δηλαδή, διαφωνώ κάθετα με τη λογική αυτή ότι ένα έργο πνοής υπάρχει και δεν γίνεται. Επίσης, δεν βλέπω χρήματα για να τελειώσει επιτέλους αυτό το έργο εκεί το πολιτιστικό κέντρο. Δεν βλέπω χρήματα μέσα στο τεχνικό. Δεν θα βάλουμε χρήματα για το τεχνικό. Μην μου πείτε σαν αναμορφώσεις, βάλτε τα τώρα, τα τακτικά. Ένα έργο έχουμε εκεί και παραπονευόμαστε αυτό. Βάλτε χρήματα να τελειώσει. Να κάνουμε και το απογοητευτικό. Να ξέρουμε ότι κάτι έγινε στο Κόρτι. Γιατί δεν νομίζετε, αν εξαρτοποιήθηκα δεν με αναπτύσσουν, έτσι. Παρένθεση, με 80.000 με ένα πρόεδρο υπολογισμό που έκανα το τεχνικό πρόγραμμα της Δημοτικής Συνότητας Κορφίου και των Χωριών όλων, είναι 80.000. Δημήτρη, μιλάω για τακτικά. Μιλάω για τακτικά να πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μέσα στο ταμείο που θα κάνει τον έργο του 16, εγώ είχα αφήσει κάτω 25.440. Αυτά κάντε ένα προχειρολογικό και ρίξτε τα στο τεχνικό πρόγραμμα, υπάρχουν. Επίσης, είχαμε υποσχεθεί το καλοκαίρι να συμβάλλουμε τουλάχιστον με 5.000 για την αναστήλωση του πύργου του Αγίου Πέτρου. Είχαμε δεσμευτεί εκεί, ήμουνα και εγώ σαν αντιδήμαρχος, ήταν και η αντιδήμαρχος του Γαλβρίου, ήταν και ο Κώστας ο πρόεδρος. Δεν το βλέπουμε στο τεχνικό πρόγραμμα. Να βάλουμε τουλάχιστον 5.000 για την αναστήλωση του Αγίου Πέτρου. Η περιφέρεια έβαλε 20. Ας βάλουμε και εμείς 5. Έτσι. Είναι... Δεν βλέπω μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα από οποιαδήποτε πηγή να υπάρχει χρηματοδότηση για τη σύνδεση της Μυσαριάς και των Λιβαδίων για το αποχαιρετικό. Προφανώς έχει γίνει κάτι από... Έτσι. Και τελευταία παρατήρηση, σας αναφέρω κάποιους κωδικούς οι οποίοι δεν έπρεπε να είναι μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Είναι κάποιοι κωδικοί που στην ουσία πραγματικά αφορούν συντηρήσεις για την ίδρυυση και την καθαριότητα και δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα. Πρέπει να είναι στο κανονικό, στα ανταποδοτικά του Δήμου μας, έτσι. Έχω αναφέρει τους κωδικούς. Αυτές είναι και παρατηρήσεις μας. Ευχαριστώ κύριε Σιχάνο.
Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος να απαντήσει όσον αφορά τη δημοσιογραφία. Αν ξεχάσω κάτι, πες μου. Λοιπόν, όσον αφορά την απαγκέντευση στο λόγο, πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες εβδομάδες, ούτε μήνας δεν θα είναι, ας με διορθώσουν τα παιδιά εδώ που ξέρουν, πήρε τη μελέτη για την αποχέτευση του λόγου μία εταιρεία. Η μελέτη ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ναι. Η μελέτη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, που σημαίνει ότι μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη, σίγουρα θα βγουν χρήματα, το έχουμε, αυτό είναι στο πρόγραμμά μας για το 2018, θα βγουν χρήματα, αλλά δεν γνωρίζουν ακόμα πόσα χρήματα πρέπει να βγουν. Και θα γίνει από τα δικά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όπως είπε και ο Δημήτρης, η ΣΑΤΑ είναι ελάχιστα χρήματα. Θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, απαναλλακτικά λοιπόν, και στην πρώτη γραμμή θα βγουν χρήματα, μόλις έχουμε τη μελέτη της αποχέτευσης του λόγου, θα προχωρήσει και αυτό το θέμα. Η μελέτη είναι από το λοιπόν. Η μελέτη, όχι, η μελέτη έγινε διαγωνισμός και το πήρε ένας από τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω με χρήματα του Δήμου. Ναι, δεν είναι δωρεάν. 15.000, όχι. 8 και 7 είναι η δραματική και κάτι άλλο. Και τοπογραφικά δεν θυμάμαι τι άλλο είναι. Για το λόγο, λοιπόν. Το άλλο θέμα που είπα, όμως, και να το δούμε στην κοντινιστικό κέντρο. Καλά, το κοντινιστικό κέντρο, απλά να θυμίσω ότι... Ναι, το τέλος του 2015 το κοντινιστικό κέντρο στο κόρτι απετράχθηκε από τη ΣΕΑ και το ξαναεντάξαμε το 2016 και ο τέλος του 2016 και ο πύργος του Αγίου Πέτρου, εγώ θα πω ότι δεν είναι μόνο ο πύργος του Αγίου Πέτρου, είναι και άλλα πράγματα που έχουμε πει και έχουμε θα το κάνουμε μέσα από τη ΣΑΤΑ, μια και εδώ πέρα κάποιοι πρόεδροι, ήταν μια, αν δεν βρούμε από τακτικά, γιατί θεωρώ 5.000 είναι λίγα τα χρήματα για αυτά που θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Και έχουμε τάξει χρηματοδότηση και στον Άγιο Πέτρο, και στο Στρόφυλλα, και στον Άγιο Άγιο Θεολόγο, στο Κόρθι, στην αναστήλωση, και αν θυμάμαι καλά και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι πολύ καλά τη στιγμή, είναι τέσσερα πράγματα που έχουμε πει. Και για την Παλαιόπολη. Αλλά σε αυτές τις Παλαιόπολες. Άρα λοιπόν εκεί θα βγάλουμε ένα κονδύλι συνολικό περίπου 15.000 και θα τα μοιράσουμε σε κάθε ένα έργο που γίνεται ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις εργασίες που είναι προς όφελος του νησιού. Και όσον αφορά το τελευταίο, για τη Μεσαριά και για τα λιβάδια, το είχαμε εντάξει όντως πέρυσι, όμως φέτος έγινε κάτι πολύ πιο, ας το πούμε, μελετημένο και πιο σημαντικό θα έλεγα. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις στο ΕΠΕΡΑ, καταθέσαμε πρόταση για ολοκληρωμένη αποχέτευση, την αποχέτευση στη Μεσαριά και στα λιβάδια και περιμένουμε από το ΕΠΕΡΑ την ένταξη του έργου ή όχι. Ελπίζουμε ότι θα ενταχθεί γιατί είναι μελετημένο πλήρως και είναι σαν η προέκταση του αποθετήτου βιολογικού μας. Και το δικαιωόμαστε και πιστεύω να το πάρουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Όταν λες ολοκληρωμένη στα λιβάδια, μόνο για τον οικισμό που έχει γίνει και το υπόλοιπο χωριό, να συνδεθεί ο ίδιος κατασκευασμένος βιολογικός. Αυτό που έχει γίνει ήδη στα λιβάδια, θα μπει ο διαδικαστάσεις και η σύνδεση με το βιολογικό. Θα με συγχωρέσεις γιατί εκεί την ώρα παίζουν για τον νόμο και για το φυσικό. Είναι στο πρόγραμμα να το κάνουμε, δεν το συζητάμε καν. Απλά η μελέτη, ο ανάλογος της μελέτης ορίστηκε πριν από λίγο καιρό. Ακόμα δεν ξεκίνησε η μελέτη, για να ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Η μελέτη μόλις ολοκληρωθεί από ό,τι έχω ρωτήσει κάτω Φεβρουάριο με Μάρτιο, σίγουρα θα εντάξουμε το έργο αυτό για το 2018. Μια όμως, τακτικά βέβαια. Γιατί δεν το βάζουμε τώρα τα τακτικά, λέει. Διότι δεν γνωρίζουμε. Βάλετε ένα ποσό τακτικά, Δημάρχε. Διότι βάλετε ένα ποσό, 30, 40, 50 τακτικά για το ξένο. Δηλαδή. Θα γίνει. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι. Έχει ξεκίνησει η μελέτη. Okay. Χρηματοδοτήθηκε η μελέτη με 15.000, το πήρε κάποιο αυτό έργο. Yeah. Και θα προχωρήσει, μόλις έχουμε τις μελέτες στην απάντηση, θα προχωρήσουμε. Δεσμεύεστε. Βέβαια. Αφού το γνωρίζεις πολύ καλά. Το γνωρίζω, αλλά το γνωρίζεις πολύ καλά. Να αφήσουμε 8.000 ή 2.000, δεν κάνουμε. Θα κουβέντασαι. Δεν κάνουμε 8.000 ευρώ. Είναι σημαντική η ψηφοφορία για το δεύτερο θέμα και το πρόγραμμα. Κύριε Θεοδόρα. Εγώ όχι για ό,τι ανέφερα στην αρχή της συνεδρίασης, για τους λόγους που ανέφερα στην αρχή.
Τι λέει αυτό. Τι λέει. Θα το ψηφίσω με τις παρατηρήσεις και με την προϋπόθεση ότι σε αυτό που δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος για το πολιτικό θα το ψηφίσω. Ο κύριο Πιδάκη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το τρίτο θέμα, έγκριση έκτος αναμόρφωσης του προηγούμενου του Δήμαρχου. Σας έχει δοθεί εισήγηση επί της εισηγήσεως. Ας πούμε από δύο φράσεις. Στην πρόεδρε, πώς θα κάνω να διαβάσετε την εισήγηση. Την έχω διαβάσει την τώρα. Όχι, όχι, να διαβάσετε ενώ και τους δικούς σου βουλίου. Πολύ είναι να διαβάσω. Θέλω να σας εισηγήσω τον λόγο. Όχι, ναι, ναι. Ναι, εξήγησε. Ο πρόεδρος να θέλει. Σ' ακούω, δεν είναι πρόεδρε, 21 του μηνός, που έλεγε ο κ. Σούδης και προέδρευε η κυρία Βασιλοπούλου. Στην οικονομική. Στην οικονομική. Ψηφίσαν την πλειοψηφία μια απόφαση. Την άλλη μια την ανακαλέσανε. Δηλαδή, έχουμε μέσα μια εβδομάδα τρεις αλλαγές. Ελικά τι ισχύει από όλα. Την αναμόρφωση στην Οικονομική Επιτροπή, επειδή παίρναν χρήματα από μισθούς, κρατήσεις και συνταξιοδοτικές κρατήσεις, είχα ζητήσει να έχω βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι αυτές οι αλλαγές που γίνονται δεν θα επηρεάσουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων και των ερετών όσων ανήκονται. Δεν ήταν προετοιμασμένο το τμήμα να φέρει αυτή τη βεβαίωση. Από ό,τι κατάλαβα, και θεωρώ ότι έχω κοινό μυαλό όπως όλοι, δεν είχε ρωτηθεί η υπηρεσία που ασχολείται με την μισθοδοσία, αν από τους κωδικούς που παίρνανε χρήματα έπρεπε να πάρουν ή όχι. Το υπόλοιπο το γνωρίζετε γιατί το συζητήσαμε προχθές έξω. Η βεβαίωση, είχα πει στον κύριο Θοδωράκη και στον κύριο Βιδάλη και στον κύριο Ψωμά την Τετάρτη, αφού δεν έχουμε τη βεβαίωση, να το παραπέψουμε την Παρασκευή που είχαμε άλλη οικονομική. Και να έχουμε τη βεβαίωση για να μην ψηφίζουμε και ξεψηφίζουμε. Ο κύριος Αθανασίου και εγώ, επειδή δεν υπήρχε η βεβαίωση και δεν μου ήρθε από τον ουρανό, είχα πολύ την αποσυντρωμένη και η κυρία Σταχτά μου είπε ότι όταν πάει η αναμόρφωση θα τη ζητήσει εκείνη. Σκέφτηκα λοιπόν να τη ζητήσω εγώ για ποιο λόγο. Αντί να πάει η αναμόρφωση στην αποκεντρωμένη, να ζητήσει στα αυτά τη βεβαίωση, να τη στείλετε, να κάνετε, να δείξετε και ήταν χάσιμο χρόνο και θα έμενε ο νέος χρόνος, να τη ζητήσω εγώ να το προκαταβάλω, να τη ζητήσω ώστε όταν πάει να είναι ολοκληρωμένη. Παρότι το εξήγησα, μειοψηφίσαμε ο κύριος Αθανασίου και εγώ γιατί ήταν απαραίτητο συνοδευτικό, οι άλλοι τρεις σύμβουλοι ψήφισαν με την προϋπόθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει η βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία. Όμως, όταν ήρθε η ώρα να συνταχθεί η βεβαίωση, υπήρξαν προβλήματα στην αναμόρφωση που μας είχε δοθεί και άλλαξε και η αναμόρφωση. Κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να ψηφιστεί την Τετάρτη, γιατί κάνουμε τη μία συνεδρίαση πίσω από την άλλη, τρώμε χρόνο, λέμε, ξελέμε και στην ουσία δεν παράγουμε έργο. Αυτό μάλλον θέλει να πει ο κύριος Αθανασίου. Η βεβαίωση ήρθε την Παρασκευή. Ήμουν άλλος που δεν συμμετείχα. Βλέπω τις αλλαγές που έχουν γίνει και ορθώς ζητήθηκε. Και πιστεύω τώρα που θα πάει, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά τους μισθούς των ερετών και των υπαλλήλων και τις κρατήσεις, έχει τακτοποιηθεί. Απλά κάναμε μια συνεδρίαση που έπρεπε να την αναβάλουμε. Πιθανόν δεν τους έπεισα και το ψηφίσατε και ξανακάναμε την Παρασκευή και έρχεται πάλι σήμερα γιατί έπρεπε να ξαναπεράσει από την κυρία Δελιανή προσταμένη διοικητικού αφού γίνονται αλλαγές μέσα στην αναμόρφωση έπρεπε να ξαναπεράσει από την οικονομική. Πέρασε την Παρασκευή και έρχεται τρίτη φορά. Απλά χάσαμε χρόνο και αυτές τις γιορτινές μέρες που ο καθένας έχει κάποιες υποχρεώσεις πάμε και ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ μπορούσε να πει ο Πρόεδρε, εγώ θα θέλω να διαβαστεί από εσάς ως Πρόεδρο τη εισήγηση. Όλο αυτό εδώ, δηλαδή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το διαβάσω. Δεν την έχω εγώ την εισήγηση.
την έχετε. Δημαρχέ, εδώ βλέπουμε αλλάζει κάθε μέρα. Την έχετε την εισήγηση υπόλοιπη. Την έχετε την εισήγηση υπόλοιπη. Σε παιδιά 15-20 ετών. Την έχετε την εισήγηση υπόλοιπη. Τώρα γιατί δεν την ξαναδιαβάσει για να την ακούω. Είσαι ακουστικό τύπο. Δεν μπορεί να τη διαβάσει. Δημαρχέ, ο πρόεδρο έχει. Τι παρατηρήσει σου. Ο πρόεδρο είναι υποχρεωμένο να διαβάσει εισηγήσει. Αυτό το ξέρει πολύ καλά. Δεν μπορεί να τη διαβάσω 15 σελίδε, είναι ώρα πίσω. Δηλαδή εντάξει, πια η γραφειοκρατία σας έχει ξεπεράσει κάθε ένα από την τρομένη κιόλας. Φοβερή γραφειοκρατία έχετε εξελιχθεί. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Να προχωράτε τα αναπτυξιακά έργα έτσι. Τα αναπτυξιακά που θέλετε να προχωράτε έτσι. Είπαμε και οι πρώτες να ψηφίσουν τους νέους συμπολίτες σε ένα προϋπολογισμό του 17 που είχε 500 προβλήματα. Ακόμα δεν μπορούν να διορθώσεις. Παρόλο που έδωσε και αβεβαίωσε μια βεβαίωση τον Ιούνιο, ότι μέσα στον Ιούλιο θα τον είχε διορθώσει τον προβλησμό. Ένα και εγώ. Ευχαριστώ. Είμαστε με την Αθηνατία, δηλαδή μια φορά ένα πράγμα. Στον χρόνο που θέλουμε. Και αν αυτό εκμεταλλεύεστε για την πολίτευση, συγχαρητήρια. Για το αναπτυξιακό θα σέρνω, κύριε Αθανασίου. Θα δω το δικό σας είναι δίπλα. Όχι, εντάξει, να σου πω, Μαρία, νομίζω ότι δεν κατάλαβα. Λίγο καλύτερα. Σε παρακαλώ, όπως και εγώ μιλάω και σέβομαι και θα τα κάνω όπως μου μιλάνε. Εκμεταλλεύεται για την πολίτευση, εννοείς όλοι μας. Αυτή τη διευκρίνηση θέλω. Όχι. Να τοποθετήσει, το έχουμε ξαναπεί. Μα μιλάω στον κύριο Αθανασίου. Εντάξει, κύριε συνάδελφε. Στέλλα, στον προεδρολογισμό αφαιρούνται 35.000 από την υπηρεσία καθαριότητας. Ναι. Από όσο έβαλα να ψάξουν, γιατί δεν ξέρω κομπιούτερ, το ξανατονίζω να το επιδώσετε, η σύμβαση του εργολάβου δεν έχει ανέβει στο κινδύς. Η σύμβαση του εργολάβου καθαριότητας. Ναι. Δεν νομίζω ότι δεν έχει ανέβει. Δεν έχει ανέβει στο γιατί κινδύς. Το ένταρμα πατάει πάνω στο η σύμβαση. Είναι βέβαιο αυτό. Το δεύτερο, αυτό είναι παρατήρηση. Το ερώτημα που έχω να κάνω και θέλω τον κύριο Δήμαρχο να απαντήσει, η σύμβαση είναι από 1η Τετάρτη μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Μάιο, κάπου μου. 1η Τετάρτη που γράφει το συμφωνικό τοίχιο με δεσμευτεί ότι θα έχει και μία παράταση από 1η-1η 31 Τρίτη του 2018. Την έχει. Αυτή την παράταση δεν την έχω δει εδώ. Πού την έχει. Δεν φαίνεται στην αναμόρφωση. Στον καινούριο προϋπολογισμό θα το δείτε. Στον καινούριο προϋπολογισμό έχουν συμπεριληφθεί 3 μήνες της παράτασης. Μάλιστα. Μετά, αν θυμάσαι, στα ΠΟΕ, είχαμε ζητήσει μία νομική γνωμοδότηση και είχαμε ψηφίσει τα μη νόμιμα. Εδώ, σε κάθε κωδικό, για να μην τρώω χρόνο να ξέρεις καλύτερα, αφαιρούνται από τα ΠΟΕ και άλλα ποσά. Και άλλα. Τα μη κανονικά. Όχι, είπαμε εκείνη. Απλά ήταν η απόφαση μια παλιά που δεν τα είχαμε σβήσει όλα και με αφορμή αυτό το εντοπίσαμε. Όχι, όχι, θέλω να ξέρω ακριβώς. Θέλω να ξέρω ακριβώς, γιατί εδώ είχα έσταση από την αρχή. Θα σου πω αμέσως. Λέει, πληρωμές υποχρεώσεων που ναι, ναι, ναι. Από 0081-15 και σβήνουμε το 6.085. Γιατί το σύνολο αυτό δεν συμφωνεί με τα μη νόμιμα. Ναι. Να σου πω το άλλο, να ναι. Τελειώσω και να μου απαντήσει. Στον 2081-15 για καθαριότητα για προφορτισμό 7043 και στον 2081-17003 περιβαλλοντική επιβάρηση λειτουργία δερματοποιητή 3.000. Ναι, αυτό δεν είναι ΠΟΕ. Αυτά δεν είναι. Με τον επιβάρυνση δεν είναι. Ναι. Αυτά λοιπόν τα ΠΟΕ στο σύνολό τους 20, είναι και το 25... 25-81-15. Τα διάφορα έξοδα είναι 2.281. Το σύνολό τους αυτών δεν κάνει το σύνολο το μη νόμιμο που μας έχει εισηγηθεί η δικηγόρος και σε ρωτάω μέσα εδώ σε αυτά είναι
από την πρώτη κατάσταση που μας είχατε δώσει και μη κανονικές. Όχι. Έχουν μείνει κάποια μέσα που δεν μπορούν να πληρωθούν. Είναι μέσα σε κάποια από τα μη κανονικά. Όχι. Από τι είναι αυτά. Από την εισήγηση τότε που είχαμε με την δικηγόρο. Ανατρέξαμε σε μία απόφαση που είχαμε πάρει το 2, όταν είχε βγει η Δημοτική Αρχή και υπήρχε μέσα αυτή την απόφαση τιμολόγια τα οποία τότε δεν τα είχαμε διαγράψει λάθος η υπηρεσία. Παραγεγραμμένα. Ναι. Δεν παραγράφηκαν. Που ήταν μη νόμιμα τα είχαν περάσει τότε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και τα είδαμε τώρα και τα διαγράψαμε. Ήταν δηλαδή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν. Το οποίο είχε αποφασίσει για μη νόμιμες, γιατί συνήθως το Δημοτικό Συμβούλιο, από όσο θυμάμαι, ψήφιζε αυτά που ήταν για παραγραφή. Όχι, τότε είχε και μη νόμιμα. Κοινική απόφαση είχε γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα. Απλά δεν τα είχαμε διαγράψει όλα τότε. Πότε είχε γίνει, τον κύριο Βαρουφέρης. Τον Ιούνιο. Το 14. Προφανώς, ήταν με την καινούργια. Ναι, αλλά εγώ τώρα... Και τα είχαμε το συμπλέον με το κουβαλό σωμάδικα. Να σου πω κάτι λοιπόν. Επειδή έχω ενδιασμούς, δεν θα έπρεπε αυτό να το έχετε δώσει σαν δικαιολογητικό συνημμένο για να ξέρουμε ότι δεν είναι από την άλλη κατάσταση, γιατί εκεί θα τοποθετηθεί. Όχι ότι δεν σε πιστεύω, αλλά... Πάντως έτσι θα είναι. Θα ήθελα να το δω αυτό, δηλαδή αυτές 80.090 πόσο ζήτησε ο συγκεκριμένος. Ναι, πρέπει να σας δείξουμε και την απόφαση την τότε. Ελάτε αν είναι από κάτω, να σας την δείξω, να σας πω ποια ήταν. Δεν έπρεπε να είναι εδώ για να μας διευκολύνει. Γιατί τώρα ό,τι διαβάζω καταλαβαίνω. Αν καταλαβαίνω λάθος, είναι επειδή διαβάζω αυτά που είναι επεξήγηση. Γιατί δίπλα θα μπορούσατε να το γράψετε έστω και στην αιτιολογία που υποτίθεται, κύριε Πρόεδρε, έχετε πρόβλημα. Πρέπει να τελειώσω. Ωραία, θα τελειώσω. Ναι. Επειδή δεν υπάρχει ειδική εισήγηση, η εισήγηση είναι στην τελευταία, στο τελευταίο κουτάκι σε κάποια. Έτσι, βασικά το ίδιο πράγμα είναι σε όλα. Ναι, σε αυτό όμως που είναι διαγραφή από τα ΠΟΕ δεν υπάρχει κάτι που να μου διευκολύνει και δεν έχω σωστή εικόνα γιατί ποσά μιλάμε. Ναι. Αν είναι τα μη κανονικά που διαφωνούσα ή είναι κάτι άλλο. Ή αριθμό. Και λιγότερο. Έχει και να πάρει ένα κόλλησο. Εγώ την προηγούμενη φορά που είχε έρθει, μπήκα στη διαδικασία με φωτικούς και νούμερα. Και η εισήγηση που είχα δώσει τότε είδα ότι εντάξει. Δεν διορθώθηκε, αλλά δεν θα μείνω εδώ. Okay. Είναι μια αναμόρφωση, προχωράμε. Εγώ θα κάνω τρεις ερωτήσεις. Προς την υπηρεσία και δεν ξέρω τώρα, εδώ δεν υπάρχει κάποιος που κάνει την εισήγηση. Πρώτη ερώτηση. Θα γίνει άδεια αναμόρφωση μέσα στην κρίση 2017. Όχι. Όχι. Με την τελευταία αυτή αναμόρφωση του έτους, πιστεύετε ότι έχουν συμπεριληφθεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του νόμου 3463 του 6, που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ένα προϋπολογισμό Δήμου. Να κάνω και τις άλλες. Και θα σας πω ότι καταλαβαίνετε τι λέω τώρα, έτσι, νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό σε όλους. Πιστεύετε ότι με την αναμόρφωση αυτή δεν αφαιρείται υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του 3463 του 6, που ήδη υπάρχουν στον προϋπολογισμό, καθώς και άλλες προαιρετικές δαπάνες με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η έλεγχη λειτουργία του Δήμου. Και τέταρτη και τελευταία, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αυτή της οικονομικής κρίσης του 2017. Σας ρωτώ σαν υπηρεσία, καθαρά είναι υπηρεσιακό. Εάν εγκριθεί την επόμενη κρίση, το 2018, γιατί δεν προλαβαίνει, μόνο θα πάει ελικόπτερο κάτω και δεν εγκρίνουν αποφάσεις, θα έχει ισχύ για το 2017. Όχι. Θέλω να μείνουμε όμως στα προηγούμενα ερωτήματα, τα τρία. Με το άρθρο 158 της υποχρεωτικής δαπάνης. Εάν η απάντηση είναι θετική ότι ναι, που εγώ ξέρω ότι κάποιες... Τέλος πάντων, εάν η απάντηση είναι θετική, δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον εγώ και νομίζω και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεσμεύονται και εγώ προσωπικά θα την ψηφίσω την αναμόρφωση. Επίσης θα την ψηφίσω, εάν μου πείτε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται, άρα θα δεσμευτείτε σήμερα, θα δεσμευτεί ο Δήμαρχος σήμερα, ότι οι υπόλοιποι, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
αποποιούνται των ευθυνών για οποιαδήποτε βλάβη πάθει ο Δήμος, αν βρούμε μελλοντικά, και την αποκλειστική ευθύνη τη φέρει η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας που κάθεται απέναντί μου, η οποία την καλώ να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο εγγράφος και να στείλει και εγγράφος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου τους λόγους για τους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται μέχρι σήμερα οι υποκριτικές δαπάνες του άρθρου 158. Διαφορετικά, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εκείνη και όσοι συνυπογράφουν μαζί της για την πορεία του Δήμου Άγρου από εδώ και πέρα. Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2017, που μέχρι τώρα θεσμικά έπρεπε να τα στηρίξω, όμως ως εδώ. Να φέρει εγγράφος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μην έχει την ευθύνη κανένας Δημοτικός Σύμβουλος, τους λόγους για τους οποίους συνέταξε ένα προϋπολογισμό του 2017, χωρίς να έχει μέσα τις υποκριτικές δαπάνες του άρθρου 158, που ήταν το άρθρο και το μέγα. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Εγώ θα την ψηφίσω την αναμόρφωση είτε έτσι είτε αλλιώς. Αν μας πει η υπηρεσία ότι ναι, υπάρχουν υποκριτικές δαπάνες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν μας πει όχι, θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες της. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Σιμάνα. Να απαντηθούν οπωσδήποτε οι ερωτήσεις για να προχωρήσουμε τέτοιο. Πώς άλλως θα ψηφίσουμε μια τέτοια αναμόρφωση. Είτε ναι είτε όχι. Αφού ήταν στην αρχή του ψηφίου τα δύο θέματα. Είτε ναι είτε όχι. Αν πούμε όχι ότι δεν υπάρχουν μέσα υποκριτικές δαπάνες, θα πρέπει επιτέλους να έρθει ένα έγγραφο σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρει και στην αναπτυξιακή και να μην έχει πρόβλημα κανένας υπάλληλος της αναπτυξιακής. Κανένα Υπουργείο Εσωτερικό, όλα να τελειώσουν, αλλά κάποιος να πάρει την ευθύνη. Τουλάχιστον να πει έκανα λάθος κάποιος. Διότι στη ζωή κάνουμε και λάθη. Σε ποια αναπτυξιακή να παίρνει. Στην συγγνώμη, εγώ μην είμαι την αναπτυξιακή, στην αποκεντρωμένη. Σε συγγνώμη, πρόεδρε. Από όλα όσα είπα, μείνετε εκεί. Εντάξει, να είστε καλά. Μια κούλπα. Απαντήστε. Έχω ένα θέμα θέλω να συζητήσουμε. Θα απαντήσω εγώ, κύριε Κουραζέρη. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση απέναντί σας. Ούτε να δεσμευτούμε παρά απέναντι στον νόμο. Όταν θα αποκτήσετε αυτή την ιδιότητα, τότε θα έρθετε να μιλήσετε. Την ιδιότητα, ποια ιδιότητα. Δεν ξέρω, αυτή που έχετε βαφτιστεί εσείς από μόνος σας. Δεν έχετε καμιά υποχρέωση απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο να πείτε τους λόγους για τους οποίους δεν λειτουργεί σήμερα σωστά ο Δήμος. Εάν δεν έχετε εσείς την ευθύνη σαν Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας, ποιος την έχει την ευθύνη βάσει νόμου. Θα σας ενιστούσα να πάτε σε κάποιο διαδίκτυο. Στα όρια της ασθένειας. Κύριε Διευθύντρια, έχετε καταδείξει το βήμα ένα καρονίο. Κύριε Ευρώπη, προσέξτε, διότι ποιος θα πάει που θα το δείτε πάρα πολύ γρήγορα. Και εσείς και όσοι σας στηρίζουν. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σιμάνη. Επί του θέματος, ψηφοφορία. Δεν απάντησε. Δεν ξέρω, ακούσε την απάντηση. Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας, ποιο θέμα, κύριε Διευθύντρια. Όχι. Έχει άμεση ευθύνη η κυρία Διευθύντρια απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι απέναντι στον κύριο Βουραζέρη. Κύριε Βουραζέρη, μιλούσε σαν Δημοτικό Σύμβουλο που έρχεται σήμερα να καλεστεί και επίση όπω όλοι μα μια αναμόρφωση η οποία πάρει. Κυρία Κουτέλη. Βασιλοπούλου, κυρία Κουτέλη, και τα δείτε. Εντάξει, κυρία Βασιλοπούλου, Μαρία. Όχι, για ό,τι ανέφερα προηγουμένως και για ό,τι μου δημιουργήθηκε αμφιβολία μετά την τοποθέτηση του κυρίου Βουραζέρη, ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά, που δεν το ξέρω, και γιατί δεν υπήρξαν οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν. Να η κυρία Μαμάρη. Όχι. Η κυρία Βαλίτα. Όχι. Ο κύριος Βουραζέρη. Εγώ πρόεδρε θα ψηφίσω ναι στην αναμόρφωση για να μην σταματήσει η λειτουργία. Θεωρώ όμως για άλλη μια φορά και θέλω να καταγραφεί υπεύθυνη αποκλειστικά τη Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας που ο προϋπολογισμός του 2017 ακόμα και με αυτή την αναμόρφωση δεν περιέχει μέσα τις υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158.
και την καλώ σαν Δημοτικό Σύμβουλος να αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου τους λόγους για τους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2017, γράφεται οι υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158. Κύριε Βιλά, κύριε Λαμάη και εγώ, ναι. Παιδιά, δείξτε το Δημοτικό Συμβούλιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπογραφές, παρακαλώ, υπογραφές. Καλή χρονιά. Ποιότε είναι η χρονιά. Με χρονιά πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Πιστεύω να πράσουμε καλά. Αν όχι, έδωσε μου. Εντάξει.